Λοιπόν, θα κάνω πολύ γρήγορα ε, Αυτή η εργασία είναι καταρχήν μια πολύ ομαδική έρευνα ε, οι, Τους συγγραφείς τους αναφέρεται η κυρία Τζορμπαντζάκη, ευχαριστώ πολύ ε, Επομένως, ε, ας ξεκινήσουμε γρήγορα γρήγορα Όχι και τόσο γρήγορα <laughs> Όχι το βελάκι Ναι, εντάξει Τώρα πάει με βελάκι. Με βελάκι, ωραία. Λοιπόν, τι ορίζει το σημασιολογική αναζήτηση. Η, σημασιολογική αναζήτηση αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και δυναμικά πεδία της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, επικεντρώνοντας την ανάπτυξη αλγορίθμων και τεχνολογιών που επιδιώκουν την ακριβέστερη και πιο σημασιολογική επικόνιση των ερωτημάτων των χρηστών. Αντίθετα με τις παραδοσιακές μεθόδους αναζήτηση που βασίζονται κυρίως στην αντιστοίχηση λέξεων και φράσεων, η σημασιολογική αναζήτηση φιλοδοξεί να κατανοήσει το νόημα πίσω από την πληροφορία, επιτρέποντα έτσι την ανάκτηση πιο σχετικών και ποιοτικά υψηλών αποτελεσμάτων. Ενώ η πρόοδο σε αυτό το πεδίο έχει ήδη σημειώσει σημαντικέ επιτυχίε, παραμένουν αυτοδιευκρίνηστα τα ζητήματα και οι ανοιχτέ προκλήσει, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σύγχρονων βιβλιοθηκών, όπου διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων και η κατανόηση των αναγκών των χρηστών είναι ζωτική σημασία. Οι σύγχρονε βιβλιοθήκε αντιμετωπίζουν μία σειρά από προκλήσεις που απαιτούν την αναθεώρηση των παραδοσιακών μεθόδων αναζήτηση πληροφοριών. Τα συστήματα σημασολογική αναζήτηση μπορούν να συνδυάζουν μεθόδου κατάταξης βάση στατιστικών στοιχείων IR, Information Retrieval, μεθόδου βάσεων δεδομένων για αποτελεσματική ευρετηρίαση και επεξεργασία ερωτημάτων, και πολύπλοκε συλλογιστικέ τεχνικέ για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η παρούσα έρευνα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ω κεντρικό στόχο τη συστηματική εξέταση του εξελισσόμενου πεδίου τη σημασιολογική αναζήτηση στι σύγχρονε βιβλιοθήκε. Στόχο είναι η ανάδειξη των κρίσιμων πτυχών, των μεθοδολογικών προκλήσεων και των ερευνητικών κενών που χαρακτηρίζουν το πεδίο αυτό. Ειδικότερα, η έρευνά μα στοχεύει στην αναγνώριση και καταγραφή των τεχνολογικών, των οργανωτικών και των ανθρωποκεντρικών διαστάσεων. Που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των σημασιολογικών αλγορίθμων αναζήτηση και των συστημάτων συστάσεων σε βιβλιοθήκε. Δεδομένου ότι η σημασιολογική αναζήτηση είναι ένα ευρύ και πολυδιάστατο τομέα, η βιβλιογραφική ανασκόπηση θα προσπαθήσει να διευκρινίσει τι πιθανέ διαπαφέ μεταξύ τη τεχνητή νοημοσύνη, τη εξόριξη γνώση, τη ποιότητα δεδομένων και τη προσαρμοστική αναζήτηση πληροφοριών. Στην εποχή τη πληροφορία, οι μηχανέ αναζήτηση στι βιβλιοθήκε έχουν καταστεί απαραίτητε για την έβρεση και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζουμε το εξή ερευνητικό ερώτημα. Πώς οι σύγχρονες τεχνικές βελτίωσης ερωτημάτων και η κατανόηση των συμπεριφορών των χρηστών επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αναζήτησης σε βιβλιοθήκες. Μέσω αυτής της ερώτησης η έρευνα αναδεικνύει τι πολυπλοκότητε και τι αδυναμίε των σημασιολογικών συστημάτων αναζήτηση, καθώ και τι δυνατότητε για βελτίωση των αποτελεσμάτων και τη χρηστικότητα τη βιβλιοθήκε του μέλλοντο. Η σημασιολογική αναζήτηση, παρά τη σχετικά πρόσφατη εμφάνισή τη στο προσκήνιο τη επιστημονική κοινότητα, ενσωματώνει μια μακρά ιστορία που αποτελείται από εξελίξει σε πολλά επιστημονικά πεδία. Οι ρίζες της βρίσκονται στη θεωρία της πληροφορίας και στη λεξικολογία, ενώ η εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση των σημερινών της χαρακτηριστικών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, οι πρώτες προσπάθειες για την εφαρμογή σημασιολογικών αλγορίθμων σε συστήματα αναζήτησης άρχισαν να γίνονται ορατές συχνά υπό την ονομασία «σημασιολογικό διαδίκτυο». Με την περαιτέρω εξέλιξη των τεχνολογιών τη τεχνητή νοημοσύνη και τη εξόριξη γνώση από δεδομένα, η σημασιολογική αναζήτηση έχει αρχίσει να αποτελεί έναν ολοένα και πιο κρίσιμο τομέα για την εξατομήκευση τη εμπειρία του χρήστη και την αυτοματοποίηση τη επεξεργασία πληροφοριών. Επομένω, η σημασιολογική αναζήτηση είναι πλέον ένα πολυδιάστατο πεδίο που αφορά τόσο την ακαδημαϊκή έρευνα όσο και την εφαρμοσμένη τεχνολογία. Η εξέλιξη των αλγορίθμων και των μεθόδων αναζήτηση είναι ένα δυναμικό και συνεχώ μεταβαλλόμενο πεδίο, ιδιαίτερα με την έξαρση των τεχνολογιών τη τεχνητή νοημοσύνης και τη εξόριξη δεδομένων. Από του πρώτου αλγορίθμου ταξινόμησης βασισμένου στη συχνότητα εμφάνιση των λέξεων, μέχρι τι σύγχρονε τεχνικέ τη ανάλυση συναισθημάτων και του natural language processing, η διαδικασία τη αναζήτηση έχει εξελιχθεί σε μία πολύπλοκη και εξειδικευμένη διαδικασία. Ένα από τα πρώτα μοντέλα που αξίζει να αναφερθεί είναι το Vector Space Model, VSM. Αν και το VSM δημιουργήθηκε αρχικά για την αξιολόγηση εγγράφων, το μοντέλο έχει προσαρμοστεί επιτυχώς για την αξιολόγηση της ομοιότητας μεταξύ ενός ερωτήματος και ενός συνόλου εγγράφων σε μία βάση δεδομένων. Το Term Frequency Inverse Document Frequency, TF-IDF, είναι ένα άλλο κλασικό μοντέλο που έχει εφαρμοστεί ευρέως στη σημασιολογική αναζήτηση. Το TFIDF idf αξιολογεί τη σημασία ενός όρου μέσα σε ένα έγγραφο σε σχέση με ένα σύνολο εγγράφων, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στους όρους που είναι σπάνιοι αλλά σημαντικοί. Με την εμφάνιση του σημασιολογικού ιστού, οι οντολογίε πλέον έχουν κερδίσει σημαντικό χώρο στο πεδίο. Οι οντολογίε δίνουν τη δυνατότητα για πιο πολύπλοκε και εξατομικευμένες αναζητήσει, καθώ επιτρέπουν την ερμηνεία του περιεχομένου με βάση ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων και σχέσεων. Η ανάλυση συναισθημάτων και το Latent Semantic Indexing, LSI, είναι επίση σημαντικό στοιχείο. Το LSI προσπαθεί να εντοπίσει τι υποκείμενε διαστάσει του περιεχομένου, ενώ η ανάλυση συναισθημάτων ασχολείται με την εξαγωγή αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων από το κείμενο. Στη νεότερη ερευνητική βιβλιογραφία, τα νευρονικά δίκτυα και οι τεχνικέ τη μηχανική μάθηση εμφανίζονται ω δυναμικοί παράγοντε για τη βελτίωση τη ακρίβεια και τη ευελιξία τη σημασιολογική αναζήτηση. Επιπλέον, το data mining και οι τεχνικέ εξόριξη κανόνων συμπεριφορά Καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη προσαρμοστικών στρατηγικών αναζήτηση. Η επεξεργασία φυσική γλώσσα, Natural Language Processing, επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση τη γλωσσική και σημασολογική δομή των κειμένων, διευκολύνοντα την αυτόματη οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Ένα κρίσιμο παράγοντα είναι η ποιότητα και η δομή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Η οργάνωση των δεδομένων, καθώ και η συνοχή και η συνέπεια των μεταδεδομένων, είναι κρίσιμε για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, η απόδοση των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται επηρεάζεται από τη δυνατότητα τη σύσταση και τη αντιμετώπιση τη ασάφεια στη φυσική γλώσσα. Ειδικέ τεχνικέ όπω η αναγνώριση οντοτήτων και η διαχείριση συνώνυμων μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά στην ακρίβεια. Τέλο, η διαπαφή και η εμπειρία του χρήστη έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα τη αναζήτηση, καθώ οι χρήστε πρέπει να μπορούν να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα με ακρίβεια. Η βελτίωση των ερωτημάτων αναζήτησης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αύξηση της ακρίβειας και της σχετικότητας των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Οι τεχνικές που εφαρμόζουν περιλαμβάνουν την ανάλυση και επεξεργασία του ερωτήματος με στόχο την αφαίρεση σήμαντων λέξεων, την κανονικοποίηση των όρων και την ανάλυση των σημασιολογικών σχέσεων. Η ανάπτυξη σημασιολογικών δικτύων και οντολογιών παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των αναζητήσεων. Με την εφαρμογή του, μπορούμε να κατανοήσουμε τι σχέσει μεταξύ των οντοτήτων και να διευκρινίσουμε τι αμφίσιμε εκφράσει. Επιπλέον, η χρήση αλγορίθμων μηχανική μάθηση μπορεί να προσφέρει δυναμικέ λύσει προσαρμοσμένε στι ανάγκε του κάθε χρήστη. Επίση, η κατανόηση του προφίλ του χρήστη, των προτιμήσεων και του τρέχοντο πλαισίου μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο στοχευμένη και εξατομικευμένη αναζήτηση. Η υποστήριξη των συστημάτων αναζήτηση με πληροφορίε για τι προτιμήσει των χρηστών είναι κέρια σημασία. Για την παροχή εξοδομικευμένων λύσεων. Η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή των τεχνικών βελτίωσης ερωτημάτων παρέχει τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματικέ και δυναμικέ στρατηγικέ αναζήτηση. Η ενσωμάτωση των τελευταίων εξελίξεων στην τεχνολογία και την έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε μια ενισχυμένη εμπειρία αναζήτηση που ανταποκρίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικά στι ανάγκε των χρηστών. Στα πεδία τη αναζήτηση των πληροφοριών, η αξιολόγηση τη αποτελεσματικότητα των τεχνικών βελτίωση ερωτημάτων αποτελεί κεντρικό ζήτημα. Ερευνητικά δεδομένα και περιπτώσει μελέτη παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη στην κατανόηση τη αποτελεσματικότητα αυτών των τεχνικών. Σε αρκετέ περιπτώσει έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή οντολογιών και σημασιολογικών δικτύων ενισχύει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων αναζήτηση, καθώ επιτρέπει μια πιο βαθιά κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των δεδομένων. Ταυτόχρονα, η χρήση των αλγορίθμων μηχανική μάθηση για την προσαρμογή των αναζητήσεων στι αναγκαίε του κάθε χρήστη έχει αποδειχθεί επιτυχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Επίση, η εξατομήκευση τη αναζήτηση με βάση το προφίλ και τι προτιμήσει των χρηστών έχει εξεταστεί εκτενώ και έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την ικανοποίηση του χρήστη και την αποδοτικότητα τη αναζήτηση. Η κατανόηση τη συμπεριφορά των χρηστών στην αναζήτηση. Αποτελεί πεδίο που έχει προσελκύσει έντονα ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, κυρίω λόγω τη πολυπλοκότητα και τη δυναμικότητα των αναγκών και των συμπεριφορών των χρηστών. Η εξατομήκευση των αποτελεσμάτων αναζήτηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση και την ερμηνεία των δράσεων και των προτιμήσεων των χρηστών. Η συμπεριφορά των χρηστών μπορεί να αναλυθεί μέσα από διάφορου παράγοντε, όπω είναι το ιστορικό αναζήτηση. Η αλληλεπίδραση με τα αποτελέσματα, ο χρόνο παραμονή σε συγκεκριμένε ιστοσελίδε και άλλε μετρικέ. Οι τεχνολογίε που εφαρμόζονται για την ανείχνευση και την ανάλυση τη συμπεριφορά των χρηστών καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα αναζήτηση προσαρμόζονται στι μεμονωμένε ανάγκε. Πέρα από την εξατομήκευση, η κατανόηση τη συμπεριφορά των χρηστών συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και προσανατολισμένων προ το χρήστη υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η δυνατότητα προβλέψεων για τι πιθανέ ερωτήσει ή ανάγκε των χρηστών μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη βελτίωση τη εμπειρία αναζήτηση. Από την άλλη πλευρά, η κατανόηση τη συμπεριφορά των χρηστών μπορεί να παρεμερίσει ζητήματα προσωπική ιδιωτικότητα και ηθικής η εξαιρετικά λεπτομερής παρακολούθηση και ανάλυση των δραστηριοτήτων των χρηστών απαιτεί προσεκτική ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης της υπηρεσίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των χρηστών στην ιδιωτικότητα. Συνοψίζοντα τα κύρια ευρήματα τη παρούσα έρευνα, αναδεικνύεται μια πολύπλοκη κατανόηση των συμπεριφορών των χρηστών, τη ιστορική εξέλιξη των μηχανών αναζήτηση και των τεχνικών βελτίωση, ερωτημάτων στο πλαίσιο των βιβλιοθηκών από την εισαγωγή για την αρχική χρήση των μηχανών αναζήτηση έω τη σύγχρονη κατανόηση των πολυδιάστατων και πολύπλοκων συμπεριφορών των χρηστών, εντοπίζουμε σύνθετε διαδρομέ και διαλειτουργικότητε. Η αναλυτική εξέταση τη σύγχρονη έρευνα υπογράμισε τη σπουδαία συνεισφορά τη σημασιολογική αποτύπωση τη υπάρχουσα γνώση σχετικά με διαφορετικού τομεί του ανθρώπινου επιστητού. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί περαιτέρω εξέλιξη στον τομέα τη επεξεργασία φυσική γλώσσα και της μηχανικής μάθησης με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη των φυσικών ή ψηφιακών βιβλιοθηκών. Παρά την ανάλυση και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στους τομείς της κατανόησης συμπεριφορών χρηστών, της ιστορικής εξέλιξης των μηχανών αναζήτησης των τεχνικών βελτίωσης ερωτημάτων, καθώς και της σημασιολογική προσέγγισης στην αποδελτίωση και ταξινόμηση της γνώσης, η παρούσα έρευνα αποκάλυψε κάποια σημαντικά κενά. Τα ζητήματα της ηθικής και της διαφάνειας στην παρακολούθηση των χρηστών δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω έρευνα. Τα θεωρητικά πλαίσια που φορούν τις μηχανές αναζήτησης εξακολουθούν να είναι ασαφή και κα κατά κάποιο τρόπο αποσπασματικά. Αυτό καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη ενιαίων και ολοκληρωμένων θεωρητικών προσεγγίσεων που θα διευκολύνουν την κατανόηση και την εφαρμογή των νεότερων ερευνητικών εξελίξεων. Η εξέταση των τεχνικών βελτίωσης ερωτημάτων πρέπει επίσης να επεκταθεί προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών. Επιπλέον, τα κενά στην κατανόηση των συμπεριφορών των χρηστών μπορούν να γεφυρωθούν μέσω της χρήσης ενισχυμένης προσωποποιημένης μάθησης και προσαρμογής στις αλλαγέ των αναγκών και των προτιμήσεων του χρήστη. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η εξερεύνηση καινοτόμων μεθόδων παρέχει ευκαιρίε για περαιτέρω ερευνητική ανάπτυξη και πρόοδο. Η επιδίωξη των προτινόμενων μελλοντικών κατευθύνσεων μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εικόνα του πεδίου των μηχανών αναζήτηση και τη αλληλεπίδραση με του χρήστε. Σα ευχαριστούμε πολύ.